Σε μια κοινωνική πράξη αλληλεγγύης προχωρά ο Δήμος Μεσίνης, αφού εξασφάλισε μια θέση στο πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα και 500 παιδιά ημερησίως θα σιτίζονται δωρεάν. 500 παιδάκια κάθε μέρα θα σιτίζονται με ένα πλήρες γεύμα. Αφορά σε πρώτη φάση τα 3 δημοτικά σχολεία της Μεσίνης και το Δημοτικό Σχολείο της Εύας. Είναι μια προσπάθεια που την είχαμε ξεκινήσει το 2021. Ορίμασαν τώρα οι συνθήκες και με πολύ καλή συνεργασία που είχαμε την αρμόδια Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Ζαχαράκη, την οποία συνάντησα πριν λίγες μέρες για να κανονίσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Το καταφέραμε και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Παράλληλα με την κάλυψη των αναγκών σύντησης, οι μαθητές θα αναπτύξουν υγιεινό τρόπο διατροφής, ενώ θα καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας και κοινωνικοποίησης. Πραγματικά είναι μια έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειας που κάνουμε να στηρίζουμε τους δημότες μας. Τα παιδάκια θα έχουν κάθε μέρα το μεσημεριανό τους. Τα παιδιά του ολοήμερου θα το παίρνουν στο σχολείο. Ενώ τα παιδιά που δεν πηγαίνουν στο ολοήμερο θα το παίρνουν στο σπίτι. Αφενός τους δίνει τη δυνατότητα να συντηρούνται με ένα υγιεινό γεύμα και να μπουν και στη λογική της υγιεινής διατροφής και αφετέρου τα κοινωνικοποιεί μέσω από αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μεσίνης, το πρόγραμμα πρόκειται να ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Έχουμε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του σε άλλους δήμους τα προηγούμενα χρόνια και οι διευθυντές των σχολείων είναι έμπειροι, έχουν δουλέψει και σε άλλα σχολεία του Όμουρ Δήμου Καλαμάτας όπου είχαν εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα, έχουν και μια εμπειρία και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες που θα ξεκινήσει, γιατί από ό,τι με ενημέρωσε ο Υπουργός έχει γίνει δημοπράτηση και υπάρχει ανάδοχος και θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, πιθανόν τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ άλλες χρονιές γινόταν ετήσια ο διαγωνισμός και έπαιρνε αρκετό χρόνο και έμπαινε το πρόγραμμα σε εφαρμογή από Νοέμβριο. Φέτος, τέλος Σεπτεμβρίου, θα μπει σε εφαρμογή το πρόγραμμα. Υπάρχει και εμπειρία των εκπαιδευτικών. Έχουμε μιλήσει και με τους γονείς μέσω του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών.